Τι έπαθε καλή. Ένα παιδάκι έτσι. Το κύριο Λαξαράκη. Κέταξε και την τραγένα του παιδιού. Δεν είναι αυτή. Άντε σχέστε μωρά. Ο Θεός Υγεία να σε δει, να είσαι καλό παιδί, παιδί του Θεού και της Παναγίας, να είσαι του Χριστού μας. Που σήμερα βαφτίζεται ο Χριστός μας και θέλω να είσαι και εσύ. Όπα, όπα. Έπεσε μέσα. Αγιάστηκε, όχι αγιάστηκε. Αγιάστηκε. Σήμερα γιορτάζει όλος ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου χριστιανοί. Σήμερα ο Χριστός μας γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και μετά βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό για να δείξει εμάς τους ανθρώπους να μπορέσουμε να μεταρρύσουμε και να πάμε στον δρόμο του Θεού. Να έχουμε την αγάπη Του και την ευλογία Του. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα καλή χρονιά. Έγινε και σήμερα το έθιμό μας εδώ στο Κεφαλάρι. Ήμουν ο τυχερός, κατάφερα να πιάσω το Σταυρό. Ελπίζω να είναι τυχερό και υγεία να δίνει σε όλους ο Θεός. Πώς νιώθεις που έχεις πιάσει το Σταυρό? Πολύ ωραία, είναι ένα τρομερό συνέστημα. Εντάξει, να φανταστείτε δεν ούτε κρύο καταλαβαίνουμε λόγω του παίρνουμε τον αγιασμό, ούτε τίποτα. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Βέβαια, μακάρι να ήταν και άλλα παιδιά. Φέτος, όσο πάει, βασικά κάθε χρόνο και λιγότεροι είμαστε. Καλά είναι να βουτάμε, να παίρνουμε τον αγιασμό και εντάξει, όποιος το κερδίσει το Σταυρό, να το φωτίσει ο Θεός και να είναι όλοι καλά και αγιασμένα τα νερά. Θεοφάνεια, φώτα λέει ο κόσμος. Έχει φωτιστεί όλη η πλάση με την φανέρωση της Αγίας Τριάδος στον Ιορδάνη, όπου ο Ιωάννης κατέδειξε τον Κύριό μας, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Αυτόν που οι Ισραηλίτες περίμεναν ως βασιλέα να φανερωθεί, τον φανερώνει ο Ιωάννης σκονισμένο διαβάτη, ο διπόρο. Όμως, λέει ο Κύριος, άφεσάρτη και οδηγείται στην βάφτιση και από εκεί φωτίζει όλη τη δημιουργία, όλη την οικουμένη με την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Ο Κύριος που ήρθε στον κόσμο πριν από λίγες ημέρες γιορτάσαμε την γέννησή Του, ο σαρκωθής Λόγος του Θεού, ορατός μέσα στον Ιορδάνη, εν είδη περιστερά στο Άγιο Πνεύμα κατέρχεται από Αυτόν και φωνή ακούγεται από τον ουρανό, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούγεται. Έτσι όλοι ας προστρέχουμε προς τα ρήθρα του Ιορδάνου εν μετανία και εξομολογήση να βαπτιζόμαστε μέσα στα δάχρυ της μετανοίας μας για να οδηγήσουμε και εμείς τον εαυτό μας στη σωτηρία στην Αγία Τριάδα όπου θα ζούμε αιώνια την μεγάλη αυτή θεοφάνεια την παρουσία της Αγίας Τριάδος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Γιορτάσαμε τα θεοφάνεια εδώ στον πολύ όμορφο και χώρο τοπικό τον οποίο θα πρέπει να το μάθουν όλοι οι συμπολίτες μας και όλοι οι κάτοικοι της περιφέρειάς μας. Με την σειρά μου να ευχηθώ και εγώ καλή φώτιση σε όλους μας. Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει και ο καθένας μας στην καθημερινή του ζωή δύσκολες στιγμές. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει την φώτιση και να μας δείξει τον δρόμο και να πορευτούμε στην ευτυχία όλοι μαζί.